Επειδή είδαμε μέσα από τα social media ότι παρακολουθήσατε όλοι μαζί το καινούριο Survivor, το Survivor 2, πώς σου φάνηκε εσένα και πώς σου φάνηκαν οι νέοι παίκτες? Δεν προλαβαίνω, μόνο ένα επεισόδιο έχω δει. Όμως εμείς έχουμε πιο πλάκα. Λένε ότι ο νέος Χρανιώτης είναι ο Στέλιος Κρητικός. Το πιστεύεις? Εγώ θα έλεγα. Καταρχάς, από ό,τι είδα, ο Στέλιος είναι πολύ. Μάλλον πιο γρήγορος από μένα. Μπήκε σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση από ό,τι μπήκα εγώ. Θα κάνεις κάποιο guest εσύ? Γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχει περίπτωση παίκτες του Survivor 1 να κάνουν guest στο 2. Υποτίθεται έχω κερδίσει ένα διαγωνισμό, οπότε είναι επιβεβλημένο, ναι. Αν μπορώ κι εγώ, θα πρέπει να μου προτείνουν να πάω με τον Μάριο, αν δεν κάνω λάθος, στο μέρος που γίνονται, στον Άγιο Δομήνικο, που γίνονται τα αγωνίσματα και να είμαι μερικές μέρες. Και ναι, εύχομαι να μπορώ και εύχομαι να πάω. Σε ενόχλησε όλη αυτή η φασαρία που έγινε στη Θεσσαλονίκη? Γιατί το βλέπαμε που ήρθαν έξω από το θέατρο, που φωνάζανε κατά της παράστασης. Καλό είναι όταν ένας άνθρωπος ετοιμάζεται να αποθεώσει, να υβρίσει μια παράσταση, να την βλέπει πρώτα ή να έχει διαβάσει έστω το έργο, γιατί. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μόνο αστείο, που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, γιατί μερικές φορές το αστείο αποκτά έναν επικίνδυνο χαρακτήρα και θα μπορούσε να αποβεί και μοιραίο. Είπε η Ευγενία Σαμαρά ότι έχει δεχτεί και απειλητικά μηνύματα στα social media λόγω της παράστασης. Έχεις εσύ δεχτεί αντίστοιχα απειλητικά μηνύματα και αν έχεις απαντήσει? Όχι βέβαια, τα κρατάω για να κινηθώ κάποια στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε οι επόμενοι που θα ξανασκεφτούν να μου στείλουν εμένα στην Ευγενία μηνύματα, να ξέρουν ότι τα κρατάμε τα μηνύματα και μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτά. Στο χώρο της υποκριτικής μπαίνει και ένας φίλος σου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, εφόσον μπαίνει στη σειρά του τατουάζ. Αρχικά είσαι θετικός με αυτή την απόφαση? Εγώ του είπα να το κάνω. Ναι, εγώ του είπα του Γιώργου να πάει σειρά. Νομίζω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που μιλήσαμε, από όσο μου λέει ο ίδιος, σε πολύ αρχικό στάδιο. Και του είπα κατευθείαν να το κάνει. Δεν θα του έλεγα ποτέ να κάνει θέατρο. Αλλά να κάνει σινεμά ή τηλεόραση, ναι. Και φυσικά αν χρειαστεί τη βοήθειά μου, εδώ είμαστε. Μάλιστα, θα τον στηρίξει λοιπόν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ θεάτρου, τηλεόραση και. Άλλο καλέ το ένα. Άλλο το θέατρο, άλλο κινηματογράφο και άλλο και τηλεόραση. Το θέμα είναι, ακούστε παιδιά, είναι και η εικόνα, είναι και το αποτέλεσμα. Υπάρχει σεβασμό και τον τηλεθέατρο.